Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η εξειδικευμένη εκπομπή μας για το CrossFit, η μηνιαία εκπομπή της Wod Time, ξανά μαζί σας, τελευταία εκπομπή για το 2017 και σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε μαζί με τον Λάμπρο Γεωργίου. Γεια σου, Λάμπρο. Γεια σου, Κώστα. Φορμαρισμένο σε βλέπω. Καλά, ναι. Είσαι έτοιμος. Λοιπόν, ξεκινώντας την κουβέντα μας, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου, νομίζω θα είναι καλό να κάνουμε μια ανασκόπηση της χρονιάς, έτσι να συζητήσουμε γενικότερα για το CrossFit, πώς εξελίχθηκε εδώ στην Κύπρο, πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος, τι είναι αυτό που προσφέρει, έτσι να το ξαναπούμε σε όλους, να μην νομίζουν ότι έχει να κάνει μόνο με αθλητές και ούτω καθεξής. Κοίταξε, θα μιλήσω όταν το τι θα πω αυτή τη στιγμή αφορά εμένα και το box μου. Δεν ξέρω πώς πάει στα άλλα τα boxes. Αν και γενικά βλέπω ότι υπάρχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Η ανταπόκριση υπάρχει. Η ανταπόκριση υπάρχει, είναι πιο πολύ. Αυτό που εγώ θέλω να πω ότι το 2017, άμα είναι να κάνω έτσι μια ανασκόπηση, είναι ότι βλέπω πολλές αλλαγές στα members μας, τα οποία με ευχαριστά, να κάνουν πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν και δεν είχαν διανοηθεί ποτέ ότι θα μπορούσαν να κάνουν. Βελτίωση δηλαδή. Και να μπορώ να τα κάνω τώρα, σημαντική βελτίωση. Και αυτό που το βλέπω από ηλικίες από τα παιδάκια μας 6 χρονών μέχρι 70 χρονών. Αυτό είναι το window που δουλεύουμε και αυτό με χαρεί. Διότι κάποιος που είναι 20 χρονών, 22 χρονών και έχει αθλητικές ικανότητες και είναι του γυμναστηρίου, τον έρθει να κάνει handstand push-ups για να μου βγει το σχοινί. Εντάξει, είναι σιγά το πράγμα. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο στην ηλικία σου. Όταν είσαι 20 χρονών, πρέπει να βγαίνει κανονικά με τα χέρια σου μόνο. Εγώ. Όταν βλέπει κάποιον όμως ή μια κοπέλα 48 χρονών που δεν είχε βγει ποτέ της και βγαίνει ως σχοινί, έναν άνθρωπο 55 χρονών που δεν μπορούσε να κάνει μια ανέλεξη για να είναι νομίζω ότι αυτό μιλά μόνο του. Και αυτόν γίνεται και είμαστε και busy και αυτόν και συνέχεια ο κόσμος μένει, αλλά υπάρχει ψηλό retainer. Δηλαδή 95% είναι retainer. Διότι όταν κάποιος κάνει κάτι και δουλεύει και υπάρχει αλλαγή και βλέπει τη διαφορά, δεν υπάρχει λόγο να σταματήσει. Σωστά. Και αυτό είναι που με χαροποιεί, γιατί όταν κλείσω το χρόνο μου και εδώ τα members μου, βλέπω ότι εκεί που ήμουν είμαι και ότι βλέπω ότι ο κόσμος έχει έρθει πολύ μπροστά. Εσύ έκανες λόγο για βελτίωση. Δεν ξέρω αν είναι επειδή μεγαλώνω, αλλά έχω την αίσθηση ότι τα workout όσο περνάει ο καιρός είναι πιο δύσκολα. Φυσικά. Δηλαδή, αν θυμηθώ τι κάναμε τέλος πάντων πριν από 2-3 χρόνια, νομίζω ότι δεν έχει σχέση τα workout που βάζεις καθημερινά σε σχέση με τώρα. Ισχύει αυτό. Εγώ δουλεύω κάπως διαφορετικά. Δεν κάνω mix and match τα workouts μου. Το policy μου και η φιλοσοφία μου μετά από την αρχή που ήρθα στην Κύπρο, να ξεκινήσω όπως ένα πράγμα είναι καινούριο, διότι ήταν καινούριο, και να το πάρω πρώτη τάξη, Δευτέρα, Τρίτη και να πηγαίνω κανονικά. Τα άτομα που είναι μαζί μου από την πρώτη ημέρα, όπως και εσύ, μπορούν να δουν αυτή τη διαφορά. Τώρα, υπάρχει δηλαδή αυτό που σου λέω, ισχύει έτσι. Μάλιστα. Κάναμε πολύ deadlift στην αρχή, κάναμε πολύ back squat, πολύ front squat. Ήταν σημασία μεγάλη να δυναμώσουμε το core του κόσμου για να μπορέσει να πάρει το workload των ασκήσεων. Θα μου πει τώρα ναι, αλλά αφού καθημερινά μπαίνουν καινούργια άτομα. Ναι, μπαίνουν. Αυτοί κάνουμε scale. Κάνουν workout και ελαφριά. Αλλά δεν μπορεί να κρατά του παλιού πίσω για του καινούριου. Τώρα, ασφαλώς. Τώρα που είπες για τους καινούργιους, μου δίνεις μια πάσα. Εγώ ήμουν προχθές στην επίσημη ιστοσελίδα του CrossFit και είχε ένα παππού που ήταν 58 χρονών και έλεγε την δικιά του ιστορία. Είχε φωτογραφίες ο άνθρωπος, ζύγιζε πάνω από 130-140 κιλά. Μάλιστα. Και είπε ότι του ζητούσαν τα εγγονάκια του να παίξουν και δεν μπορούσε. Μάλιστα. Και ο άνθρωπος αυτός αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας με διαβήτη, με ψηλές χοληστερόλες και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Και ήθελε να κάνει επέμβαση για να, δεν ξέρω, να μικρύνουν το στομάχι τους, τι κάνουν. Αλλά του είπε η γυναίκα του να πάει, είδε κάπου ένα διαφημιστικό ενός box, είπε να το δοκιμάσει και να αφήσει την επέμβαση σε περίπτωση που δεν πετύχαινε αυτό, γιατί φοβότανε. Και λέει, όταν πήγα την πρώτη μέρα εκεί, είδα τι κάνανε, κατέβηκε ο άνθρωπος από το αυτοκίνητο, μπήκε μέσα, είδε τι κάνανε και φύγε. Λέει και πήγε σπίτι και λέει στη γυναίκα του, αυτά τα πράγματα δεν κάνουν για μένα, σκοτωθούμε. Και τελικά του είπε εκείνη να ξαναπάει, πήγε, ο άνθρωπος ξεκίνησε, έλεγε ότι δεν έκανε ούτε μία έλξη, ούτε μία κάμψη. Και τώρα 1,5 χρόνο μετά κάνει back squat 80-90 κιλά, κάνει έλξεις, κάνει τα πάντα. Νομίζω αυτό είναι κλασικό παράδειγμα. Του πώς αλλάζει η ζωή σου όταν το βάλεις στη ζωή σου αυτό το πράγμα. Κώστα, αυτόν ακριβώς που έχεις πει τώρα το έχω ζήσει προσωπικά. Πάρα πολλές φορές, διότι όταν έκανα τα προγράμματα στην Νέα Νόρκη, το Biggest Loser για 16 εβδομάδες, έπρεπε όλοι να κάνουν αναλύσεις αίματος πριν, ξεκινήσουμε και μετά. Έχω δει
9 στους 10 που είχα κάνει, εκτός αν υπήρχε κάποιο μεγάλο πρόβλημα, είχαν βγει από το χάπιν της πίεσης, είχε πάει κάτω η χοληστερόνη τους σε λογικά πλαίσια και όσοι ήταν διαβητικοί και φλερτάρανε με τον τύπο έναν την ισουλίνη, τη γλιτώσανε. Διότι τι κάνει και το ζάχαρο. Yeah. Το έχω πει 100 φορές ότι το intensity είναι high intensity, constantly varied functional movements. Αυτό που λέω και στα members μου, αν γυμνάζεσαι και βγάλεις την ένταση από τη μαθηματική πράξη, σημαίνει ότι γίνεται οποιαδήποτε άλλη μέθοδος γυμναστικής. Η συζητώση φάση είναι να μπορεί να κάνεις ένα προγραμματισμό που θα δουλεύεις κάποιον από τα αερόβια level του που είναι τα φωσφυγεν μέχρι τα αερόβια level του, να πηγαίνεις από τον 1 λεπτό μέχρι τα 30 λεπτά. Αυτή είναι η διαφορά για το crossfit, έτσι. Μάλιστα, αλλά να μπορέσει να δώσει την ένταση που χρειάζεται. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο ξυπνούν και οι νευροκρονικές σου ορμόνες που έχει να κάνει με τη διάθεση σου, είναι mood stabilization, βοηθά στα inflammation των γυναικών. Είναι μόνο θετικά. Είναι μόνο θετικά. Τώρα λοιπόν, αν θυμάσαι πριν 3 χρόνια που ξεκινήσαμε, ενώ οι φυσικοθεραπευτές το λέγαν όχι, ο ένας έλεγε το crossfit είναι κακό, τραυματίζεσαι το έναν άλλον και τι σου έλεγα. Σου έλεγα ότι το έχω ζήσει στην Αμερική το 2005, έτσι είχε ξεκινήσει. Όλοι εναντίον τότε τραυματίζεσαι. Εδώ πήγαμε εγώ και σε έξω ποδόσφαιρο για φιλανθρωπικό. Και οι δύο τραυματιστήκα. Άτυχη στιγμή. Άτυχη στιγμή, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι έτσι είναι. Όμως το αποτέλεσμα θα δείξει. Αυτά που λέγανε όλοι στην αρχή, καταρχάς, οι περισσότεροι, ο λόγος που διαφωνώ και μάλλον είναι πώς μπορεί να κρίνεις κάτι όταν δεν το έχεις δοκιμάσει. Εξήγα μου αυτήν τη λογική. Πώς μπορώ εγώ να πω ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι άγνωστο, καλό, δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί το άγνωστο τρομάζει προφανώς. Ναι, αλλά να κρατήσει γνώμη που δεν ξέρεις. Στον εαυτό τους. Όχι, κανονικά δεν πρέπει να έχεις γνώμη. Γιατί πρέπει να, να ξέρεις κάτι για να έχεις γνώμη. Ο άλλος πάει στον γιατρό και λέει στην κοπέλα 38 χρόνων, δεν είναι το crossfit δεν είναι για τα κυβικά σου. Για να είναι το γόνατο τη, δεν είναι για τα κυβικά σου. Καλά, ρε φίλε, πού ξέρεις ποια τα κυβικά της κοπέλας 38 χρόνων, τι εννοείς 38 πράγμα, μόνο πιλάτης. Μάλιστα. Και ένα άλλο κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω σε όλο αυτό, για να δει κάποιος που θέλει να χάσει και κιλά, είναι η διατροφή. Νομίζω αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός, Λάμπρο. Γιατί και crossfit να κάνεις, άμα πηγαίνεις σπίτι και τρως ένα ψυγείο, δύσκολα θα δεις διαφορά. Είναι calorie intake, calorie expenditure. Είναι όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αν κάνω 500 ευρώ το μήνα και τρώω 700, κάπου θα πω λάθος. Αν έρχεσαι τώρα και καίμενε εδώ 500 θερμίδες και μόλις φύγεις από εδώ, τρως δύο ντόνατς, πας στο φούρνο και τρώεις, θα έχει πρόβλημα. Αν όμως συνεχίζει να τρως όπως έτρωγες, ασχέτως έστω και αν δεν είναι σωστά. Θα χάσεις γιατί. Θα χάσεις το, με τον πρώτο μήνα 2-3 κιλά. Αλλά μετά θα αρχίσει να ρωτάς. Ποτέ δεν, όταν έρθει κάποιος, δεν θα αρχίσει να κάνει διατροφή. Εμένα πάντα λέω: περιμένετε, τον πρώτο μήνα δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα γυμναστούμε έτσι, αλλιώς τον πρώτο μήνα κάνουμε πολύ scaling. Για το οποίο θα δείξουμε μετά. Η συμβουλή μου είναι: τρώε όπως τρώμε. Ακολουθούμε την ρουτίνα μας καθημερινά όπως είμαστε, με μόνη διαφορά θα γυμνάζεσαι. Μέχρι το τέλος του μήνα θα είσαι 2 με 3 κιλά πιο ελαφρύς. Και πάντα είναι και μέχρι 4 κιλά. Τότε αμέσως μετά μπορούμε να αρχίσουμε να αξιούμε σιγά σιγά με βήματα πάλι, διότι too much no good, too little no good. Κόβουμε και λίγο από αυτό και σιγά σιγά γίνεται way of life. Και μετά και ήδη το επιδιώκουν, έτσι, γιατί άμα τρως το ίδιο. Όταν είσαι στο παντελόνι και σου πέφτει το πουκάμισο, αφού δεν υπάρχει μεγαλύτερο motivation από τον εαυτό σου, όταν βλέπεις τον καθρέφτη, και όπως το έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, ότι δεν με ενδιαφέρει αν είσαι άντρας ή γυναίκα και αυτός που δεν το παραδέχεται είναι ψεύτης. Όταν ξυπνήσεις το πρωί και βλέπεις τον καθρέφτη στον εαυτό σου, ας σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, ξεκινάει η ψυχολογία σου όλη και εμένα σου σωστά. Άμα πάει να βάλεις ένα πράγμα, δεν σου μπαίνει το βγάζεις. Το άλλο σε σφίγγει το βγάζεις. Είσαι όλη η μέρα σε άσχημη ψυχολογία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και έτσι είναι με ο crossfit. Όταν έρχεται κάποιο και χάσει 3-4 κιλά, αμέσως αρχίζουν οι ερωτήσεις. Άρα το ζητάει αυτός και το δίνει σιγά σιγά. Δεν μπορεί να του κάνει overwhelm. Γιατί αρχίζει και βλέπει στην πράξη ότι μάλιστα. Αυτό που άκουσε ισχύει και ξέρεις, δεν είναι μόνο λόγια. Γιατί όποιο έρθει εδώ είναι λίγο επιφυλακτικό. Όπως είπαμε και πριν, όταν γνωρίζει κάτι νέο, δεν ξέρει τι θα βρει, είναι καλό ή είναι κακό. Όταν όμως δει τα πρώτα αποτελέσματα, είναι λογικό να θέλει να συνεχίσει και να το βελτιώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά έτσι στην χρονιά, είπαμε, εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι έχουν γίνει πιο έντονα τα workout και με βάση και αυτό που είπες στο πλάνο σου, όσο πηγαίνουν θα γίνονται πιο δύσκολα. Η ανταπόκριση του κόσμου. Όπως και ο throwdown μας. Ναι, 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 ναι. Όπως ξεκίνησε το throwdown και που πάει. Όπως και η ανταπόκριση του κόσμου που υπάρχει και το βλέπεις το CrossFit να συνεχίζει έτσι να ανεβαίνει, να μένει σε κάποια φάση να σταθεροποιείται. Πώς το βλέπεις? Ενώ στην Κύπρο πάντα. Να ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Πάλι μιλώ για προσωπικά. Εγώ το βλέπω από τα παιδάκια μας. Αν θυμάσαι όταν ήρθα, σου είπα ένα πράγμα ότι στην Αμερική το CrossFit είναι 3 generations.
Είμαι εγώ, η κόρη μου και ο πατέρας μου. Και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Εκεί όμως, κάποιος που είναι 50, 60, 70 χρόνων, το να γυμνάζεται, γυμνάζεται επί χρόνια. Δεν είναι όπως τους πατεράδες μας εδώ που δεν είχαν πάει ποτέ γυμναστήριο. Ναι. Και έτσι, δεν θα υπάρξουν οι τρεις γενιές σύντομα στην Κύπρο. Όπως έχω εγώ τη μητέρα μου που είναι 70 χρόνια και γυμνάζεται τα τελευταία 4 χρόνια και είδε τις διαφορές που πήγαν και η κόρη μου. Όμως, τη δεύτερη γενιά τη βλέπει συνέχεια να μεγαλώνει. Κοίταξε τα παιδάκια. Ναι. Έχεις τρία εσύ εδώ τώρα. Κάθε μέρα κάποιος που θα κάνει crossfit και θα δει διαφορά πάνω του, θέλει να τη φτιάξει στο παιδάκι του. Και υπάρχει ένα πολύ σωστό πράγμα που πάντα έλεγαν ότι μην τους λες, δείξε τους. Όταν ένας πατέρας ή μια μητέρα παίρνει το παιδάκι από το χέρι και έρχεται γυμναστήριο και ένα γυμναστεί αυτός εδώ και το παιδάκι είναι από εκεί, του μαθαίνεις κάποιες συνήθειες σωστές. Το κάνω μπαμπά μου, το κάνω κι εγώ. Το αίσθημα. Και αυτό το βλέπω το growth συνέχεια. Φυσικά έχει να κάνει και με την εξαιρετική δουλειά που κάνει η Μαριάννα Μιχαήλ και γενικά το προγραμματισμό μας ως το crossfit. Κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, είπα νωρίτερα ότι η ένταση και ο βαθμός δυσκολίας στον workout έχει αυξηθεί. Όμως, έχεις... Πάω στο Punisher τώρα. Πού να πάω. Ναι. Είναι ίσως ο μοναδικός λόγος που δεν με ενοχλεί τώρα που είμαι με τις πατερίτσες, γιατί δεν θα μπορέσω να το εκτελέσω. Έχεις ετοιμάσει... Ναι, ένα workout είναι το τελευταίο της χρονιάς. Τελευταίο workout της χρονιάς. Ονομάζεται... Το οποίο συνήθως κάθε χρονό, γιατί στα προηγούμενα χρόνια ήμουν εδώ, είναι από αυτά που θες να πας σπίτι για να ξυπνήσεις μεθαύριο μετά, άμα τελειώσεις. Θα έχει μια διαφορά φέτος. Δεν θα να ξυπνήσεις καθόλου. Ναι, διότι πέρσι, αν θυμάσαι, έκανα και τις 8-9 τάξεις, κάνα το ίδιο πρόγραμμα. Φέτος το workout μας ήταν λίγο πιο μεγάλο, γιατί θα υπάρχει μόνο μια τάξη πρωινή την τελευταία μέρα του χρόνου και μια απογευματινή. Το όνομα του workout είναι The Punisher. Να σε διακόψω πριν πεις περισσότερο για το Punisher. Ευτυχώς που η εκπομπή θα βγει όταν θα έχει γίνει, στο τέλος του μήνα, γιατί όταν το πεις τώρα δεν νομίζω ότι θα ερχόντουσαν και πολλοί. Για πες. Κοίταξε, νομίζω ότι ναι, εντάξει, θα δείξει, θα με το, πιστεύω είμαι very confident θα έρθουνε. Τους ετοιμάζουμε μια ωραία μπλουζίτσα με το Punisher και είναι limited edition με December 29-2017 workout, ο οποίος θα περιλαμβάνει 2017 επαναλήψεις. Αυτό θα έχει να κάνει και μέτρα φυσικά κοπηλατικών υποδήλατων και τροχάδι, όχι μόνο reps. Πάλι καλά. Αλλά νομίζω ότι θα μας κάνει challenge. Κοίταξε, ξέρεις ότι η φιλοσοφία όμως μαζί μου ότι δεν με ενδιαφέρει η αρχή, με ενδιαφέρει το τέλος πολύ. Είναι πώς θα κλείσεις. Όταν δεις ένα movie, το τέλος σημαίνει ότι είναι ένα βιβλίο. Ξέρω πώς θα κλείσεις. Εγώ θα κλείσω με τον χρόνο στον κόσμο όπως πρέπει. Δυνατά, με πολύ θα είναι διασκεδαστικό το work μας. Θα τους κάνει challenge physically and mentally. Αλλά με το σωστό motivation και τον μπλουζάκι να κρέμεται εκεί στον τοίχο. Γιατί μόλις τελειώσει το work θα πάρεις τον μπλουζάκι σου. Θα πάνε όλα ρολόι. Και δεν θα έχει time cap. Ο σκοπός του workout δεν είναι αν το τελειώσεις, είναι να το κάνεις. Εντάξει, θα είναι τρεις ώρες, αλλά θα είναι γεμάτο. Πλούσιο. Μπορείς να πεις λίγα πράγματα αυτά που θα περιλαμβάνει. Όχι. Μας ακούνε. Τίποτα. Κανένας. Μάλιστα. Punisher, το τελευταίο workout της χρονιάς. Δεν μου πες για τον μπλουζάκι, ας άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το μπλουζάκι. Ναι. Θα σου δώσω μπλουζάκι στο γιατί είσαι τραυματίας και θα το κάνεις. Να κάνω κάτι άλλο. Να κάνω scale αντί 2017, να βγάλω ένα μηδενικό, να κάνω 217 κάτι. Και να δεκαονίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, με βάση την εμπειρία μου τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ερχόμουν στο τελευταίο workout της χρονιάς, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν τελειώσεις, όσοι τελειώσουν τέλος πάντων και είναι εντάξει, μετά αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία και. Μετά μπαίνεις Σαββατοκυριακό, περήφανα. Παραμονή πρωτοχρονιάς είναι ωραίος τρόπος να κλείσεις τον χρόνο. Έτσι το βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε με τον Λάμπρο τον Γεωργίου και πάλι, αλλά και με δύο ωραίες κοπέλες μαζί μας, για να δείξετε, Λάμπρο, αυτό που λέμε και στην πράξη, ότι δηλαδή το CrossFit απευθύνεται σε όλους και είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγαλύτερος, μπορούν οι ασκήσεις να γίνουν scaled, κάθε άσκηση μπορεί να γίνει scaled και μπορεί να την εκτελέσει οποιοδήποτε, έτσι. Κώστα, αυτό είναι ακριβώς, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω τώρα είναι ότι να λες κάτι, αλλά πριν το πεις να υπάρχουν τα γεγονότα και τα αποδεικτικά στοιχεία. Και θα τα δείξουμε. Όχι μόνο, διότι υπάρχει μια νοοτροπία, διότι όταν στην Νέα Υόρκη δηλώσεις ότι είσαι καλός στα martial arts, θα έρθουν να σε κάνουν challenge. Να αποδείξεις αν είσαι καλός. Και υπάρχουν άτομα όπως το φίλο μου, τον Ζάκο, τον Χαραλάμπους, πολλά άτομα που ξέρουν τι λέω. Εδώ ό,τι δηλώσεις είσαι. Είτε έχεις δίπλωμα, είτε δεν είσαι coach. Δηλαδή γυμναστής είσαι coach. Θα λες κάτι, θα το κάνεις και θα υπάρχουν τα παραδείγματα. Πώς, τι λέγαμε τόση ώρα, ότι μου αρέσει να βλέπω
ένα range μεγάλο για να βλέπω άτομα που είναι 40-50 χρόνια να κάνουν πράγματα. Σήμερα θα δείξω αυτό ακριβώς το πράγμα, διότι όπως λέω πάντα, οι ανάγκες μας εμάς, ενός παιδιού και ενός ηλικιωμένου, δεν διαφέρουν οι ανάγκες μας της καθημερινότητας. Τι διαφέρει είναι ο βαθμός δυσκολίας. Και αυτόν τον βαθμό δυσκολίας θα δείξουμε σήμερα. Θα δείξουμε μαζί μας τη Μαριάννα Μιχαήλ και τη Χριστιάνα Χαραλάμπους, η οποία η Μαριάννα Μιχαήλ είναι 21 χρόνια και η Χριστιάνα είναι 48. Η Χριστιάνα ξεκίνησε μαζί μας από την αρχή. Χριστιάνα πριν μπει στην ηλικία της όμως. Ναι, τη ρώτησε, δεν έχουμε πρόβλημα για την ηλικία μας. Το λοιπόν. Και θα δείξει η Χριστιάνα μου πώς κάνουμε παραδείγματος χάρη το pistol RX και scale, πώς κάνουμε τα pull-ups, πώς ξεκινήσαμε με το handstand walk, το handstand push-ups και πώς μπορεί να τα κάνει σήμερα. Νομίζω αυτό θα μιλήσει μόνο του. Και θα δουν και οι άνθρωποι που νομίζω είναι εν περιπτώσει ναι, μια κάποια ηλικία ή έχουν κάποιο περισσότερο βάρος κ.ο.κ. θα δουν ότι απευθύνεται σε όλους. Όλα αυτά όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο οποίο οδηγούμαστε τώρα. Γεια σας. Μαζί σας τώρα για να δείξουμε ορισμένες ασκήσεις οι οποίες υπάρχουν, θεωρούμε λίγο advanced gymnastics και θα δείξουμε το scale version και το RX version. Πολλοί που ακολουθούν το πρόγραμμα μας και από την ιστοσελίδα και από το διαδίκτυο, σε περίπτωση που βρείτε μια ανάσκηση και δεν ξέρετε το scale version της, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή ελπίζουμε να είναι μια από αυτές η οποία θα σας βοηθήσει. Ο σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι μπορεί οποιοδήποτε να κάνει crossfit και ότι αυτά που λένε ότι είναι δύσκολο και εδώ και το άλλο δεν στέκει πουθενά. Μαζί μου για να κάνω τον demonstration μας είναι όπως πάντα η Μαριάννα Μιχαήλ, προπονήτρια εδώ στο CrossFit Cosmos και ο head coach από το CrossFit Kids και η Χριστιάνα Χαραλάμπους που είναι μαζί μας από τον καιρό που ανοίξαμε και θα δείξουμε σήμερα τα improvement που έχουμε κάνει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Μαριάννα είναι 21 χρονού, η Χριστιάνα μου, αν και δεν της φαίνεται, είναι 48. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με πολύ απλές ασκήσεις. Την πιο απλή ασκήση που έχουμε να κάνουμε είναι τα push-ups. Θα πάει η Χριστιάνα πρώτα να μου δείξει πώς κάνει κάποιος, η Μαριάννα να πάει πρώτα να μου δείξει ένα push-up κανονικό εκεί μπροστά. Μάλιστα. Push-up κανονικό. Ευχαριστούμε, Μαριάννα μου. Τώρα η Χριστιάνα θα μας δείξει το scale version του push-up. Βάζουμε τα γόνατα μας κάτω, το σώμα μας είναι ευθεία και κάνουμε αυτή την κίνηση. Ευχαριστώ, Χριστιάνα μου. Ναι, μόλις έχουμε δείξει τώρα την πιο απλή άσκηση, το push-up, το κανονικό, το RX και το scale. Για κάποιον που θα έρθει beginner ή για κάποιον που έχει περισσότερο βάρος ή για πολλούς λόγους. Η επόμενη άσκηση που θα δείξουμε σήμερα είναι το burpee. Το burpee για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ο καινούριος, ειδικά κάποιος που είναι σε πιο μεγάλο σε ηλικία και έχει και έξτρα βάρος, είναι πολύ σημαντικό να αρχίσει με scale version, διότι αν σηκώνεσαι πάνω λάθος και κάνει αυτόν τον negative curve η μέση, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη μέση σου. Τώρα θα πάμε η Μαριάννα μου να μας δείξει πρώτα η Μαριάννα Μιχαήλ έναν κανονικό burpee και μετά η Χριστιάνα θα μας δείξει το scale version που ξεκινάμε κάποιον εντελώς καινούριο που δεν έχει γυμναστεί ποτέ του και είναι και κάπως overweight. Πάμε. Το σώμα ξαπλώνει εντελώς πάνω και θα σηκωστεί. Μπράβο. Τεντωμένο το σώμα μας που σηκωνόμαστε. Αυτό είναι το κανονικό burpee. Το modified version μας δείξει η Χριστιάνα. Έλα Χριστιάνα μου, βάζουμε τα χέρια μας, παίρνουμε ένα κουτάκι. Εντάξει. Και πάμε. Τα πόδια μέσα και πεταγόμαστε πάνω. Μετά πάμε κάτω, έξω, μέσα. Αυτό είναι το scale version του burpees. Απλό. Εντάξει, αν το κάνουμε σπίτι, μπορούμε να πάρουμε ένα μπαγκάκι ή οτιδήποτε. Πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε έτσι. Η επόμενη άσκηση που θα δείξω, μια και είμαστε εδώ μπροστά στα κουτιά, είναι τα box jumps. Η Μαριάννα θα μας δείξει έναν κανονικό box jumps που κάνουμε στο CrossFit Workouts. Πάμε, Μαριάννα μου. Πεταγόμαστε με τα δύο πόδια, ανοίγουμε τα hips μας. Και so on and so forth. Κάποιος καινούριος φυσικά θα ξεκινήσει με πιο χαμηλό κουτί. Υπάρχουν εδώ στο κόσμο, όπως και στα περισσότερα boxes, διαφορετικά ύψη σε ένα κουτάκι για τους καινούριους ή για τους πιο μεγάλους. Πάντα ξεκινάμε κάποιον όταν έρθει, ειδικά όταν κάποιος λέει φοβάμαι. Είναι πολύ σημαντικό να μην πιέσουμε ποτέ κανένα. Θα τον αφήσουμε να το πάρει, να το κάνει digest, να το χωνέψει που λέμε και σιγά σιγά το confidence θα έρθει όπως και με το σχοινί.
Διότι όταν κάποιο έρχεται και σου λέει, φοβάμαι να πεταχτώ, και μετά από 6 μήνες βγαίνει ως σκηνή, τότε δεν χρειάζεται να πάνε τίποτα άλλο, είναι αυτονόητο. Λοιπόν, το modified version είναι, κάνουμε step, εντάξει, πάνω και κάτω, step, και μετά προχωράμε και όταν γίνουμε comfortable, θα κάνουμε κανονικό μπιδηματάκι, στο χαμηλό κουτί. Εντάξει, για τα πιο ψηλά θα μιλήσουμε μετά. Ωραία, αυτή ήταν η τρίτη μας ασκήση για σήμερα που δείχνουμε και τώρα θα προχωρήσουμε να πάμε σε μία στις πιο δύσκολες ασκήσεις όπως είναι το handstand push-up, το handstand walk, τα pull-ups και το rope climb. Στην επόμενη μας άσκηση είναι οι έλξεις. Εντάξει, όσο πάμε τώρα, οι επόμενες μας τρεις-τέσσερις ασκήσεις θα είναι λίγο πιο advanced. Θα δείξουμε τώρα με τη Μαριάννα Μιχαήλ πώς κάνουμε το keeping pull-up και πώς κάνουμε το butterfly και η Χριστιανά μου θα δείξει το δύο modified version που χρησιμοποιούμε εδώ στο CrossFit Cosmos. Πάμε Μαριάννα μου, κάνε μου δύο keeping. Αυτό είναι το keeping pull-up. Μπράβο. Ωραία. Και τώρα θα δείξουμε δύο butterfly. Πάμε να δείξουμε το πιο advanced, το πιο γρήγορο pull-up, που είναι το butterfly pull-up. Μάλιστα. Τέλειο. Excellent. Τώρα η Χριστιανά μου θα μας δείξει δύο μεθόδους που χρησιμοποιούμε για το scale version. Η μία μέθοδος που είναι πολύ εύκολο και μπορεί οποιοσδήποτε να την κάνει είναι τα reverse rings. Και αυτά χρησιμοποιούν το δικέφαλο, γιατί ό,τι έχει να κάνει με το τράβημα χρησιμοποιούν δικέφαλο, όπως και οι έλξεις, αλλά είναι πολύ πιο χαμηλός ο βαθμός δυσκολίας. Πάμε, Χριστιανά μου. Το σώμα μας γίνεται εντωμένο και τραβάμε να φέρουμε τους κρίκους όσο πιο κοντά στο στήθος μας γίνεται. Αυτό είναι το πρώτο scale version που υπάρχει. Ευχαριστώ, Χριστιανά. Το επόμενο είναι να πάμε πάνω στο μονόζυγο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε resistance band για βοήθεια. Να μας βοηθάει να ανεβαίνουμε. Το πατάμε, με το άλλο πόδι το κλειδώνουμε για να μην μας φύγει και με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε να κάνουμε τις πρώτες μας έλξεις. Άρα αυτές είναι οι δύο μεθόδοι που υπάρχουν για το scale version versus RX when it comes to pull-ups. Thank you, Χριστιανά μου. Η επόμενη άσκηση που θα δείξουμε τώρα είναι τα handstand push-ups. Λοιπόν, πρώτα θα πάει με Αριάννα Μιχαήλ να μας δείξει πώς γίνεται ένα handstand push-up και μετά με τη Χριστιανά μου θα δείξουμε το scale version. Πάμε Μαριάννα. Βάζουμε μαξιλαράκι, πάμε μέχρι κάτω, το σώμα μας ευθεία. Αυτό είναι το κανονικό handstand push-up. Thank you, Μαριάννα μου. Το scale version ξεκινάει με το κουτάκι. Μπορεί να είναι πιο χαμηλό το κουτάκι για την αρχή, αλλά μπορεί να είναι και πιο ψηλό. Όσο πιο ψηλό, τόσο πιο δύσκολο. Πάμε, Χριστιανά μου, να μας δείξει πώς κάνουμε ένα scale version pull-up, handstand push-up. Εντάξει, αυτό είναι μια μέθοδος. Έλα πιο πίσω τώρα στο κουτί, λίγες σε πόδια, εκεί. Και πάμε. Όσο πιο κοντά έρθω, είναι τόσο πιο δύσκολο. Μπράβο, ακόμα ένα πιο κοντά, έλα λίγο πιο κοντά, να γίνουμε vert. Και εκεί, αυτά είναι όλα τα progressions που κάνουμε για να είμαστε εντελώς κατακόρυφα. Τέλειο, ευχαριστώ, Χριστιανά μου. Αυτό είναι το RX και scale version when it comes to handstand push-ups. Ωραία. Μετά από το handstand push-up, ακολουθεί το handstand walk, το οποίο η Μαριάννα Μιχαήλ θα μας δείξει πώς κάνουμε ένα handstand walk στο CrossFit και μετά η Χριστιανά θα μας δείξει πώς ξεκινάμε το scale version. Πάμε, Μαριάννα μου. Μπράβο. Good. It's good. Αυτό είναι το κανονικό handstand walk. Τώρα η Χριστιανά μου θα έρθει και θα μας δείξει στο κουτάκι πώς ξεκινάμε κάποιον. Βάζουμε τα πόδια μας πάνω στο κουτί. Εντάξει, και θα πηγαίνουμε κύκλο μισό δεξιά και μισό αριστερά. Μπράβο, και μετά πίσω. Και αυτό είναι το scale version όταν έρθει στο handstand walk. Alright. Και τώρα η τελευταία άσκηση που θα δείξουμε για σήμερα, που είναι το rope climb. Με τη Μαριάννα Μιχαήλ να μας δείξει ένα rope climb κανονικό RX, πώς το κάνουμε, και μετά η Χριστιανά θα μας δείξει το scale version του. Πάμε, Μαριάννα μου. Μαζεύουμε τα πόδια μαζί, τα χέρια μας προχωρούν. Αυτό είναι το κανονικό. Good. Αυτό είναι το κανονικό rope climb που κάνουμε. Η μία μέθοδος ξαπλώνουμε κάτω στο έδαφος και χρησιμοποιούμε τα χέρια μας ένα lax μέχρι να σταθούμε πάνω όρθιοι. Μάλιστα, και το κατεβούμε κάτω. Αυτό είναι το πρώτο scale version που υπάρχει για το rope climb.
Όταν ο αθλητής γίνει άνετος με αυτό, τότε προχωράμε και ανεβάζουμε τον βαθμό δυσκολίας, κάνοντας σαν το κουτάκι, το οποίο θα πατήσει τα πόδια και θα σταθεί, θα το δείξει τώρα. Είμαστε στο κουτί να πάνω, πάμε μέχρι κάτω και ανεβαίνουμε. Αυτό είναι η δεύτερη μέθοδος. Τέλειο, Χριστιανά μου. Χριστιανά μου, τώρα θα μας δείξει το κανονικό μπόξα. Πάμε, Χριστιανά μου. Μάλιστα. Ωραία. Και όπως είπαμε, ξεκινήσαμε με χαμηλό κουτάκι, με τα step-ups, πήγαμε στο κανονικό box, στο jump και τώρα πήγαμε στο πιο ψηλό κουτί. Alright. Τώρα, Μαρία Χριστιανά μου, δείξε μας σε παρακαλώ εδώ και το push-up το κανονικό. Εδώ. Πάμε. Μας είχε κάνει, ξεκίνησε με τα γόνατα στο έδαφος η Χριστιανά μου και κοιτάξτε τώρα, κανονικό push-up. Ωραία. Πάμε να δείξω το κανονικό μπέρπι, Χριστιανά μου. Ξάπλωσε κάτω εντελώς. Μπράβο. Excellent. Μάλιστα. Μπράβο. Αυτό. Και οι έλξεις. Πάμε. Σωστό keeping. Ένα. Excellent. Keeping pull-ups, ladies and gentlemen. Και τώρα το butterfly. Ωραία, τώρα Χριστιανά μου, αφού μας έχει δείξει το Modified και το Scale Version του Headstand Walk, θα μας δείξει μετά από 3,5 χρόνια μαζί μας στο CrossFit Cosmos πώς κάνουμε Headstand Walk. Ξανά, μην το φοβάσαι, you got this. Χαλάρωσε. Μπράβο, 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 μπράβο. Good one. Good one. Hands to wall, ladies and gentlemen. Χριστιανά Βριονίδου. Και τώρα η Χριστιανά Βριονίδου θα μας δείξει πώς κάνει για αυτή το κανονικό σχοινί και the whole idea is to show the progress, πώς ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Πάμε, Χριστιανά μου, μέχρι τη μέση. Πάμε. Μπράβο. Έλα. Ακόμη ένα. Μπράβο. Κάτω. Excellent. Μπράβο. Άρα τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Ένα μικρό κλείσιμο που θα ήθελα, κάτι που θα ήθελα να πω στο τέλος. Ουσιαστικά σήμερα δείξαμε αυτό που λέμε. We practice what we preach. Όπως έχω πει πάντα και λέω πάντα ότι το CrossFit είναι για όλους και όποιος λέει otherwise, he has no idea what he's talking about. Για όλους και το εννοώ αυτό. Είτε παχύσαρκα άτομα, είτε απάτομα που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα με τα πόδια τους στη μέση τους, είναι για όλους. Σήμερα ήταν ένα ξεκάθαρο παράδειγμα πως μία κοπέλα 21 χρονού και μία κοπέλα 48 χρονού μπορούσαν να γυμνάζονται μαζί τα τελευταία 3-3,5 χρόνια και δείξαμε το progression που έχει κάνει η Χριστιανά όταν ξεκίνησε να κάνει push-ups με τα γόνατα της και πήγαινε κανονικά, όταν ξεκίνησε να κάνει steps στο κουτί και κάνει box jumps, τα burpees μας ήταν πάνω σε κουτάκι και γίνεται κανονικά, οι έλξεις με το λάστιχο και τα rings και τώρα φτάσαμε να κάνουμε butterfly, το handstand push-ups, το handstand walk και τέλος το σχοινί. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά. Action speak louder than words. Και έτσι θέλαμε ακριβώς να κλείσουμε. Και όπως είπαμε πάντα ότι λέμε κάτι, να είστε σίγουροι ότι πάντα υπάρχουν τα γεγονότα, τα facts και τα παραδείγματα για να δείξουμε αυτό που λέμε. Εντάξει, this is what we do. CrossFit Cosmos. Ξανά μαζί, φίλοι τηλεθεατές, εδώ στο Διόνυσης Μάνσον, ο χορηγός της εκπομπής μας, όπως πάντοτε μαζί με τον σεφ μας, τον Δημήτρη Χαϊδεμένο. Χαίρετε, γεια σου, Δημήτρη. Χαίρετε. Είναι η τελευταία εκπομπή για το 2017, γιορτινή εκπομπή, χριστουγεννιάτικη. Φαντάζομαι ότι θα μας φτιάξεις κάτι γιορτινό, έτσι. Ναι, ναι. Σήμερα Χριστούγεννα, να κάνουμε κάτι χριστουγεννιάτικο, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε στο σπίτι μας, θεωρώ, εύκολα. Εντάξει, συνηθίζουμε να κάνουμε γαλοπούλες αυτές τις μέρες, γεμιστές. Εγώ δεν θα κάνω σήμερα γαλοπούλα, φυσικά και λόγω του χρόνου δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά και κάτι πιο εύκολο, πιο γρήγορο. Η γαλοπούλα είναι και μεγάλο ζώο. Μετά πρέπει να κάνουμε πάρτι μετά. Μετά, ή πιο πολύ το κάνω σάντουιτς μετά τη γαλοπούλα, είναι και δύσκολο, λίγο στεγνή. Εμείς θα δουλέψουμε σήμερα πάπια φιλέτο. Άριστε. Θα κάνουμε μια
σαν γέμιση τη γαλοπούλα, δηλαδή με τα κάστανά μα, με τα καρύδια μα κτλ. Με γιορτινά φρούτα όπω οι χρουμάδε, τα φινίκια. Θα κάνουμε μια σάλτσα με κουμανταρία πορτοκάλι, με σιρόπι σφέδαμου. Θα είναι μια πολύ ωραία Παρασκευή. Μάλιστα, ακούγεται πάρα πολύ νόστιμο. Να το δούμε και στην πράξη. Okay, λοιπόν, διαλέξαμε την πάπια. Η πάπια, επειδή παρότι είναι Χριστούγεννα, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τις σωστές διατροφικές μας αξίες. Η πάπια, εάν εξαιρέσουμε το λίπος το οποίο έχει από πάνω, το οποίο όποιος θέλει μπορεί να τα αφαιρέσει φυσικά. Την πέτσα. Την πέτσα, ναι. Όλο το λίπος της πάπιας είναι εδώ, το στήθος. Αυτό είναι ένα στήθος πάπιας. Είναι γύρω στα 250 γραμμάρια το φιλέτο μας. Εάν αφαιρέσεις το λίπος, είναι πιο άλυπο από το κοτόπουλο, με πολύ παραπάνω πρωτεΐνη. Εγώ θα τα αφήσω σήμερα, Χριστούγεννα. Εντάξει, κάνουμε... δικαιούμαστε. Δικαιούμαστε. Λοιπόν, το αφήνω κιόλας για να γίνει και πιο τραγανό. Δηλαδή, άμα μαγειρέψουμε την πλευρά του, άμα ξεκινήσουμε την πλευρά του λίπους να μαγειρεύουμε, θα γίνει κρίσπι, θα γίνει τραγανό, θα το κάψουμε το λίπος. Αλλά το πιπερώνω πολύ καλά το λίπος μας, το δέρμα. Το τρίβω έτσι το πιπέρι να πάει παντού. Έχω τα φινίκια ή αλλιώς χουρμάδες στα ελληνικά. Έχω βγάλει το κουκούτσι από μέσα. Θα το βάλω μέσα στο δέρμα της πάπιας. Θα ανασηκώσω λίγο το δέρμα και θα τα βάλω μέσα. Σε περίπτωση που εσείς που θα βγάλετε το δέρμα και δεν το θέλεις να έχει το δέρμα, τα φινίκια μπορεί να τρυπήσουμε λίγο την πάπια από εδώ πέρα μέσα με ένα μαχαίρι και να τα γεμίσουμε μέσα. Ναι, αλλά και πάλι και να μην το θες, μπορείς να το ψήσεις και να το αφαιρέσεις μετά, έτσι. Ναι, εύκολα, εύκολα. Θα βάλω 3-4 φινίκια μέσα. Να μου δώσει αυτό το γιορτινό άρωμα. Είναι γλυκό. Το φινίκι είναι πολύ ωραίος καρπός. Έχει φυσικά ζάχαρα, δεν έχει ζάχαρη. Είναι όπως η φρουκτόζη, ας πούμε. Ναι, ωραίο είναι. Και πολύ καλή πηγή ενέργειας. Λοιπόν, γέμισα την πάπια μου. Θα τη χαράξω λίγο για να τη βοηθήσω στο ψήσιμο. Ελάχιστα. Okay. Όπως κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή με την ανοιχτή φωτιά, θα το ξανακάνω και για λόγο γρηγοράδας για να προλάβουμε να το κάνουμε. Βάζω λίγο ελαιόλαδο να κάψει. Και θα βάλω την πάπια από την πλευρά του δέρματος. Καλό είναι την πάπια όταν βάζουμε στο τηγάνι να μην είναι ζεστό το τηγάνι. Άμα είναι ζεστό το τηγάνι και βάλουμε την πάπια, θα ξεκινήσει να στραβώνει η πάπια. Okay. Ενώ άμα βγούμε έτσι με το δέρμα σε κρύο τηγάνι, με τη λιπαρή μας ουσία, την Ελλάδα, την Ευούτυρο, θα έρθει και θα μείνει ίσια. Δεν θα ψηθεί παντού μετά, άμα θα στραβώσει. Κανονικά η πάπια θέλει θωράκισμα και από τις δύο πλευρές και μετά λίγο στο φούρνο, ανάλογα με το ψήσιμο. Εμείς τώρα δεν έχουμε φούρνο εδώ, θα το συνεχίσουμε λίγο παραπάνω πάνω στο τηγάνι. Ωραία. Καθώς γίνεται η πάπια, θα βάλω πάνω και τη σάλτσα μου να γίνεται μέσα στη φωτιά. Σάλτσα τι έχει μέσα, τι θα έχει. Λοιπόν, η σάλτσα μας θα βάλω, έχω εδώ πέρα. Αποξηραμένα μανιτάρια. Αυτά τα μανιτάρια είναι αποξηραμένα, είναι πορτσίνη η ποικιλία. Βγαίνει και στην Ευρώπη, και στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Γενικά βγαίνει στην Ευρώπη. Θα βάλω λίγο τα πορτσίνη να μου φουσκώσουν, τα οποία θα τα δουλέψω και στο ρύζι, στη γέμιση ουσιαστικά τη γαλοπούλα που θα κάνουμε για γαρνιτούρα, αλλά και μέσα στη σάλτσα μας. Στη σάλτσα θα βάλω χυμό πορτοκάλι. Λίγη καστανή ζάχαρη. Το πορτοκάλι ταιριάζει πολύ καλά με την πάπια. Υπάρχουν πολλές συνταγές με πορτοκάλι πάνω στην πάπια και θα βάλουμε και την κουμανταρία. Θα την βάλουμε από νωρίς την κουμανταρία για να φύγει το αλκοόλ της μέσα. Θα την αφήσουμε να γλασάρει, να δέσει σιγά σιγά. Θα βάλουμε και το πορτσίνι, το ζωμό και θα το δέσουμε με λίγο φρέσκο βούτυρο για να μας είναι λίγο πιο παχύρευστη η σάλτσα. Θα βάλουμε το τηγάνι μας για το ρύζι. Τώρα που το έχουμε. Ναι. Εγώ θα το ρύζι λίγο, το έκανα το πρόβρασα από πριν προετοιμασία για να κερδίσω λίγο χρόνο. Η συνταγή στο σπίτι φυσικά δεν θα το έχει προβρασμένο, θα την κάνουμε όπως την κάνουμε, απλώς θα διαρχίσει λίγο παραπάνω ο χρόνος ψησίματος. Λοιπόν, βάζω το ελαιόλαδο μου μέσα να ξεκινήσει να ζεσταίνεται. Θα δούμε και την πάπια, την κάψουμε. Όπως βλέπεις, το δέρμα έγινε crispy. Πάει πολύ καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε ριζότο γέμιση γαλοπούλας. Για να κάνουμε ριζότο θέλουμε κρεμμύδι, ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Ό,τι κρεμμύδι και να είναι ή αυτό το κόκκινο. Εγώ δουλεύω το κόκκινο γιατί μου αρέσει, είναι πιο αρωματικό, πιο έντονο. Αλλά ό,τι πώς θέλεις. Θα βάλω τα μανιτάρια μου μέσα.
άσπρα γαλλικά μανιτάρια και πορτομπέλο έχω. Θα κάνω λίγο χοντροκομμένα για να νιώθεις τη σάρκα στο στόμα. Τα πορτομπέλο είναι πιο έντονα μανιτάρια, θα τα κόψω διαφορετικά. Λοιπόν, να βάλω αλάτι πιπέρι από τώρα στα μανιτάρια, να ξεκινήσει να μας κατεβάζει κάτω τα υγρά για να γίνει ένας πολύ ωραίος ζωμός. Και θα προσθέσω τα κάστανα. Επίσης, τα κάστανα εγώ λίγο τα έβρασα. Τώρα στο σπίτι που έχουμε το χρόνο άνετα, απλώς τα καθαρίζουμε και τα βάζουμε μέσα να βράσουνε. Χωρίς να τα κόψεις, ε. Όχι, χωρίς να τα κόψω, ναι. Θέλω να μείνει η γεύση όταν τρώμε το κάστανο, ας πούμε, να είναι ολόκληρο. Αυτό μου αρέσει, αυτό το έτσι, αλλά είναι... Είσαι και κοντά τώρα, μπορεί να το... Μπορώ να το κάνω, αλλά τα μισά θα ανοίξω. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν. Η πάπια πάει πολύ καλά. Θα βάλω το ζωμό από τα μανιτάρια μας, μαζί με τα μανιτάρια τα αποξηραμένα, όπως βλέπεις φουσκώνουνε. 2-3 λεπτάκια δηλαδή. Ναι, άμα βάλεις και ζεστό νερό είναι πολύ γρήγορα. Θέλεις 3 λεπτά, 2 λεπτά, άμα είναι ζεστό νερό μας. Εμείς βάζουμε μέσα το ζωμό και στη σάλτσα μας που θα κάνουμε, αλλά και στο ριζότο μας μέσα. Κώστα, μαθημένος είσαι, δεν φοβάσαι. Όχι. Άντε, βάλαμε και λίγο κρασί. Βάλε αρκετό μέσα. Ωραίος. Θα προσθέσω καρύδι ψιλοκομμένο. Όλα αυτά είναι τα γιορτινά μας αρώματα. Τώρα θέλει τέτοιο, ε. Τώρα θέλει λίγο ανακάτεμα. Και θα βάλουμε λίγο νεράκι μέσα. Για να ξεκινήσει να βράζει. Σατσούλα. Δεν θα έχει σάλτσα. Η σάλτσα όχι, είναι πίσω. Ναι. Σάλτσα πάει καλά. Το βούτυρο στο τέλος, πότε. Ναι, το βάλω στο τέλος. Όσο πιο κρύο το βούτυρο, τόσο το καλύτερο. Γιατί θα μας βοηθήσει λίγο να γυαλίσει τη σάλτσα και να την γλασάρει. Θα βάλουμε και το σιρόπι του σφέρδα μου και αυτό λίγο αργότερα. Άμα μπω από τώρα, θα ξεκινήσει να καραμελώνει και δεν το θέλω okay. Να καραμελώσει. Μπαίνουμε και με το ρύζι μέσα στο τηγάνι. Άμα δεν το έχεις βράσει από πριν το ρύζι, πότε το βάζω μαζί με τα άλλα. Εντάξει, τώρα αυτό το ρύζι που δουλεύω είναι αρμπόριο, είναι άσπρο ρύζι για το ριζότο. Άμα έχουμε αρμπόριο, καλό είναι να μπαίνουμε από την ώρα που σοτάρουμε. Γιατί το ρύζι θα κρατήσει απέξω κανένα φλοιό και θα κρατήσει μέσα, θα είναι ζωντανό το ρύζι. Το αρμπόριο δεν δείχνεται να είναι πολύ καλοβρασμένο. Πρέπει να είναι αλντέντε, ναι. Όπως λέμε μαγειρικά, για να κρατήσει και τη γεύση που έχει τη φυσική, αλλά να μπορεί να τραβήξει και τα αρώματα μέσα. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι μια γρήγορη συνταγή. Δηλαδή, στους ρυθμούς σημερινούς, ο κόσμος που δεν μπορεί να. Ο καθένας να μαγειρεύει όλη τη νύχτα μια γαλοπούλα ή οτιδήποτε. Εντάξει, βεβαίως είναι ιδιαίτερο πιάτο αυτό. Έτσι είναι γιορτινό. Οπότε, όποιος θέλει να το δοκιμάσει, θα έχει και τον χρόνο νομίζω τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά να έχει κάτι backup να. Κάνα σάντουιτς, ας πούμε. Μπας και... Όχι, ρε, είναι εύκολο. Όχι, εύκολο. Είναι εύκολο. Νομίζω η κρίση η δικιά σου δεν μετράει τόσο πολύ εύκολο. Ξέφυσε. Λοιπόν, Κώστα, έχεις το νου σου εδώ πέρα να μην το κάψουμε. Να μπω με το σιρόπι του σφέρδα μου μέσα στη σάλτσα. Το σιρόπι του σφέρδα μου, ξέρεις, στην Αμερική το δουλεύουν πολύ μέσα στα pancakes. Είναι πολύ καλό σιρόπι. Είναι φυσικό σιρόπι με φυσικά γλυκαντικά. Δεν έχει ζάχαρη. Βοηθάει πολύ καλό στο balance του σώματος, στη ρύθμιση των ζαχάρων. Και βοηθάει ακόμα και στη δίαιτα, όσο είναι να ακούσεις περίεργο, γιατί είναι γλυκό, είναι φυσικό γλυκαντικό. Είναι... Το ζάχαρο που έχει είναι όπως αυτό που έχει ο χουρμάς, κάπως έτσι. Ναι, 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 φυσικό ζάχαρο και τα δύο που διαλέξαμε. Λοιπόν, η πάπια μας Κώστα, όπως βλέπω, είναι έτοιμη. Ωραία. Όπως αφήνουμε το κρέας να ξεκουραστεί πριν ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε, καλό είναι σε μερικά κρέατα να τα αφήνουμε και μετά. Τώρα αυτό επειδή είναι ολόκληρο κομμάτι, το αφήνουμε λίγο να ηρεμήσει μέχρι να τελειώσουμε και έχει το ριζότο μας. Έχει συρρυκνωθεί σημαντικά όμως, ε. Ναι, 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 και το αφήνουμε λίγο να ηρεμήσει. Ονομάζεται ρεποζέ αυτό, δηλαδή κάθεται ηρεμήσει να κρατήσει όλα τα υγρά του μέσα. Όπως όλα τα ριζότα, θα προσθέσουμε και λίγο παρμεζάνα ή κεφαλοτήρι ή γραβιέρα κάποιο τυρί. Ανακάτεψε το Κώστα.
και λίγο φρέσκο βούτυρο. Πολύ ωραία. Θα κλείσω τη φωτιά τώρα. Μόλις βάζουμε το βούτυρο, τη φωτιά κλείνουμε. Δεν θέλουμε να ψηθεί το βούτυρο, να φύγουν τα γάλατα. Θα δέσω και τη σάλτσα με λίγο βούτυρο. Όταν βάζουμε βούτυρο μέσα στη σάλτσα, το χτυπάμε λίγο έντονα. Το βάζουμε από τη μία πλευρά όλο το βούτυρο και το χτυπάμε λίγο έντονα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει η κάμερα εδώ. Για να ξεκινήσει να μας δένει. Όσο πιο κρύο είναι το βούτυρο, τόσο πιο εύκολα θα μας δέσει η σάλτσα μας. Ναι, μια χαρά. Δεν θα σχήνω στην αρχή σάλτσα. Πολύ ωραία τα αρώματα της. Και πάμε να ξεκινήσουμε να στείλουμε το πιάτο. Βάζω τη σάλτσα από κάτω από το κρέας, θα το βάλω εγώ. Η σάλτσα είναι γλυκιά. Πολύ, ναι, ναι, είναι πολύ γλυκιά. Εντάξει, νομίζω Χριστούγεννα θυμίζει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα γλυκά είναι Χριστούγεννα. Όπως και το ρύζι μας, είναι ουσιαστικά μια γέμιση γαλοπούλα σε ριζότο. Βάζω το ριζότο μου με τη βοήθεια ενός σκουπάτ για να μου στηθεί να γίνει όμορφο. Τα κάστανα, τα μανιτάρια είναι ζωντανά, θα έχουμε ωραίες υφές καθώς τρώμε το ριζότο μας. Πιο μεγάλο δαχτυλίδι δεν έχουμε? Πώς θα θέλεις, έχω. Ωραία. Και έχουμε την πάπια μας. Θα την κόψω σε φιλετάκια. Πολύ ωραία μας ψήθηκε. Βλέπεις πόσο εύκολα κόβεται, πόσο ωραία ψημένη ναι, ναι, είναι. Ναι. Κόκκινη ζουμερή μέσα. Και είναι και τα φινίκια μέσα, ε. Ναι, 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 είναι τα φινίκια μέσα στο δέρμα. Καταπληκτική συνταγή, πολύ ωραία. Θα στήσω την πάπια πάνω στη σάλτσα. Πολύ ωραία. Με τα δυσκολίας περιμένω τώρα να τελειώσεις, ε. Δύο λεπτά έχουμε τελειώσει. Βάλω και λίγο θυμάρι για άρωμα. Και είμαστε έτοιμοι. Καλά Χριστούγεννα. Το... Καλά Χριστούγεννα. Και θα αυτό... με αυτό θα είναι η αρχή για τα καλά Χριστούγεννα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Και είμαι βεβαίως ότι θα είναι. Τώρα, άμα είχαμε λίγο χρόνο ακόμη, θα δείχναμε το πιάτο άδειο, αλλά... Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και με τη βοήθεια της θα ξαναπούμε και πάλι στην εκπομπή Ιανουαρίου για το 2018, την πρώτη του χρόνου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον σεφ μας, τον Δημήτρη Χαϊδεμένο, φίλοι τηλεθεατές. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ στο Dionysus Mansion στην επόμενη εκπομπή πλέον το 2018 τον Ιανουάριο. Γεια χαρά. Μάλιστα, είδαμε και το ειδικό ένθετο της διατροφής που μας προσφέρει ο χορηγός μας Dionysus Mansion και όλα τα πολύ ενδιαφέροντα που μας έδειξε ο Λάμπρος Γεωργίου με τις ασκήσεις της scale αλλά και τις κανονικές. Τώρα, μιας και είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς, θα πάμε να δούμε ένα βιντεάκι με αρκετό χιούμορ που περιλαμβάνει παραλυπόμενα από τις εκπομπές του 2017 που ολοκληρώνεται. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι με τη βοήθεια του Θεού το 2018, από όλους εμάς ευχές για ένα καλό χρόνο. Για χαρά. Στείλω νομίζω 100 μέτρα και έτσι μπορείτε να μετράτε και την απόστασή σας. Το τρίτο μας workout, αλλά και το ένθετο της άσκησης και πώς να την εκτελείτε σωστά και πάλι με τον Λάμπρο τον Γεωργίου, που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας, έτοιμος και φορμαρισμένος. Γεια σου Λάμπρο. Τι λες για διατροφές, ξέρω εγώ, ποιες είναι οι συχνές ερωτήσεις που ακούεις από έναν άνθρωπο για να κάνω. Άντε, δόκες να παίξεις μα πάντρα freestyle. Μεγάλο freestyle όπως τον έκανε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και για το πολύ όμορφο πιάτο που μας έφτιαξε σήμερα. Με τον Δημήτρη τον Χαϊδεμένο θα δώσουμε ξανά ραντεβού εδώ στο... Ξεχάσαμε σάλτσα πάνω, ρε. Εντάξει, εγώ τώρα... Έτσι μ' άρεσε τώρα, αλλά εγώ στο έτσι το μισό θα έχει βγει. Δοκίμασου, δεν έχει πρόβλημα. Άου. Φυσικά έχει και πολλά λιπαρά στοιχεία πάνω, έχει... κάτω. Συνέχιζε. Το χάσα. Στραβώσα την μέρα, Μιχάλη. Και εμένα με στραβώνεις τώρα. Μετά έχουμε τους αρέξ γυναίκες και άντρες. 14 μέχρι 17.
Νομίζω είχε 14, 16 και ύστερα εδώ. Να κοιτάξουμε εδώ. Να ζήσουμε το που κάνω τώρα. Εσύ γυμνάζεσαι, Νικόλα? Φυσικά, γυμνάζομαι καθημερινά. Έχεις και partners? Έχω πάρα πολλούς partners. Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί καθημερινά με... Συγκινήθηκα, Κώστα μου, τώρα, γιατί θύμισες μου τον Κώστα που καθημερινά... Φίλε, μεν το βάλω να μην μελάνω Κώστα. Μεν το βάλω να μην μελάνω Κώστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Και είναι κάπως παράδοξο όμως το γεγονός ότι ενώ γυμνάζεσαι καθημερινά, δεν μπορείς ακόμη να ξεπεράσεις εμένα που κάνω μονές, ρε φίλε. Γιατί? εάν δεν έχεις κάτι... Πάμε να... εντάξει, Κώστα. Το ξέρω ότι είσαι εντάξει. Πάνε εντάξει. Είμαι εντάξει. Θα γελάς. Εντάξει. Είσαι μαζί μας, ναι. Πάντα μαζί μου. Είναι καλά που στέπα εδώ. Μπράβο. Μπροστά από τις βίντες. Δείξε το παρκό στα γόνατα σου. Αν πάει το γόνατο μπροστά από το μπροστά βίντες, αυτό είναι λάθος. Το γόνατο πρέπει. Μαζί σας και πάλι σε ένα λεπτό. Ε, θέλει. Εντάξει. Με κόψε εδώ. Η δουλειά σου είναι μόνη. Είναι ωραίο πολλά. Του δώνω να βάλει που πάω τώρα. Κάτω. Ξέρεις να φέρω τι κάνει ρε Χριστό! Ένα τι κάνει ρε φέρε. 3, 2, 1, go. Για τα γαλλικά μου είναι λίγο έτσι, ξέρεις. Σκουριασμένα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάω fair play. Και ο Αθήνα κερδίσει fair and square. Για να κάνεις active τα σπάνια σου. Take the most of them. Συνέχεια, we're chasing perfection. Θέλαμε να είμαστε efficient. Και να κάνω, it's all about efficacy. Έχουν 100 throwdown under the belt. Δεν νομίζω ότι ακόμα έχουν καταλάβει τι είναι το VO Max threshold, το lactate threshold που πρέπει να μείνουμε, πόσα μείνει peak. Νομίζω ότι θα είναι our best throwdown so far. Μόνο από το anxiety που είχα. Έτσι ήταν ένα hint, ένα τύπο τι θα περιμένουσε. Να ξαναδουλέψω πολύ τα couplets και τα triplets. Την άλλη μέρα θα καταλάβεις πόσο μεγάλο λάθος έχεις κάνει. Obstacle course, οτιδήποτε να πούμε. This is it. She shows και χορεύει στο ρυθμό των οδηγών του. That's what it stands for. Είναι glutes. Hamstring developer. You have to be prepared for the unknown and the unknowledgeable. Τι είναι, είναι physical. Κατάς σου λέω, αυτό δείχνει ότι πάει και με το work capacity σου, λοιπόν το intensity level, συνέχεια we try to get better. Κάθε μέρα και το τρέχει σε ψηλά altitude, άρα το VO max σου που είναι, they take it for granted. Without question, without any doubt, that you have hard work pays off. Είναι, για μένα είναι beyond anything, αλλά θα είναι down to the point. Το εννοώ about being simple και efficient. Άρα είναι πολύ demanding. Και έτσι το πω, και σου λέω, simplicity, sometimes simple is better. As one unit, το glute hamstring developer, αυτό λέγεται GHD. Mission impossible για να κάνουμε το event. Λοιπόν. He could head on his shoulders για την ηλικία, within 2 hours που θα και εμείς στο βεθός του event μας το θεωρώ ότι θα είναι tough το workout μας. Για πες. Κοίταξε, νομίζω ότι ναι, εντάξει, θα δείξει, θα με το πιστεύω, είμαι very confident θα έρθουνε. Καλά σου λέω, είναι intake και expenditure. Και τώρα τρώμε in moderation και να τρώμε σε short duration, θα φάω μέχρι σκασμού, αλλά τα μεγάλα, τα πολύ, τα portions. Δηλαδή κουράπι, είναι και workout ή... Αν είναι δυνατόν. Unbroken. Τα λόγια σου τα χανείς, stolen to fat. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Το αλεύρι δεν προσφέρει τίποτα. Increase your intake, the calorie intake, το καθημερινό. As young as your heels, it needs to be a way of life. Εκτός ότι το γαλακτικό σου threshold θα μεγαλώσει, it needs to be clean message. Yeah, yeah. You need fat to burn fat. Και να πάει λίγο καλύτερα. Ζούμε για να κάνω με 10. Good one. Hands to wall, ladies and gentlemen. Χριστιάν Αβριονίδου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Thank you. Thank you.